Καλησπέρα σας, άλλο ένα sold out by Art Magazine στον αέρα του 7 Arts. Είναι ο Παναγιώτης Πετρόπουλος. Είναι ο Γιώργος Λιναρίτης και σήμερα στην παρέα μας είναι η ομάδα 10 και Playback Theater. Πολύ ωραία να αναφέρουμε τα μέλη της ομάδας, Παναγιώτη, είναι η Λίλα Μουτσοπούλου, Θάια Κουντουράκη, Ελισάβετ Δελακά, Λίνα Νταμάνη, Αλίκη Ζωγράφου, Αντώνης Βούλτσος, Νίκος Μέλος και Άλκης της Μπούρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 7 Art, στο κανάλι των τεχνών. Να μην ξεχάσετε βέβαια να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα έτσι ώστε να έρχεται ειδοποίηση όποτε βγαίνουμε στον αέρα και βέβαια να μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, Facebook, Twitter και Instagram. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους, καλησπέρα Λίλα. Θα ήθελα να μας πεις κάτι σχετικά με το Playback Theater. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι, οπότε θα θέλαμε να μας πεις τι είναι αυτό το είδους θεάτρου. Ευχαριστώ. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους όλης της ομάδας. Το Playback είναι ένα είδος θεάτρου που γεννήθηκε στην Αμερική τη δεκαετία του 70. Από ψυχοδραματιστές και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε θέατρο. Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει και στην Ελλάδα, όχι και τόσο λίγα χρόνια, πρέπει να είναι 15-20 χρόνια που υπάρχει και στην Ελλάδα πια. Είναι αυτοσχεδιαστικό είδος θεάτρου, αλλά βασίζεται πάνω σε φόρμες πάνω στις οποίες βασίζονται οι ηθοποιοί για να χτίσουν τον αυτοσχεδιασμό τους. Το κοινό μοιράζεται με τους θεατές και με τους ηθοποιούς προσωπικά βιώματα, προσωπικές βιωματικές ιστορίες και η ομάδα των εκπαιδευμένων ηθοποιών καλείται να τις παίξει, να τις δραματοποιήσει εκείνη τη στιγμή που ακούγονται. Συμβολικά. Με ήχο, κίνηση, λόγο, αντικείμενα. Εγώ θα το παρομοίαζα κάπως σαν την jazz του θεάτρου, το playback. Γιατί είναι μεν αυτοσχεδιαστικό είδος θεάτρου, αλλά δεν είναι ένας ανεξέλεγκτος αυτοσχεδιασμός. Βασίζεται πάνω σε αυτές τις φόρμες, πάνω στις οποίες βασίζονται οι ηθοποιοί, για να χτίσουν τον αυτοσχεδιασμό τους. Υπάρχει δηλαδή ένας βασικός καμβάς, πάνω στον οποίο χτίζουν οι ηθοποιοί. Δεν είναι ότι ακούσαμε μια ιστορία και βουρ ξεκινάμε να την παίξουμε. Ξέρουν πολύ καλά οι ηθοποιοί πού θα σταθούν, τι θα πούν, ποιο κομμάτι της ιστορίας θα πιάσουν. Όμως από εκεί και έπειτα είναι εντελώς αυτοσχεδιαστικό. Ηθοποιός ή ψυχολόγος ή και τις δύο ιδιότητες χρειάζεται κάποιος να έχει για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο είδος θεάτρου? Για μας, για τη δική μας ομάδα, ναι. Είναι πολύ ωφέλιμο να είναι ηθοποιός, γιατί ο ηθοποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εκφραστικά του μέσα τα οποία τα έχει καλλιεργήσει. Για μας είναι πολύ σημαντικό να είναι και ηθοποιός, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε την ιστορία του αφηγητή μας σαν ρόλο. Οπότε με την ίδια τεχνική που αντιμετωπίζουμε ένα ρόλο, αντιμετωπίζουμε και τον αφηγητή μας εκείνη τη στιγμή που θα τον ακούσουμε. Δηλαδή μας ενδιαφέρει το από πίσω κείμενο. Γιατί είπε αυτή την ιστορία? Τι σκέψεις έχει που δεν τις βγάζει εκείνη τη στιγμή ολοκληρωμένες? Τι κρύβεται πίσω από τα λόγια του? Είναι ερωτήσεις που κάνουμε και σε ένα ρόλο. Για να παίξεις ένα ρόλο, για να παίξει ένας ηθοποιός ένα ρόλο, πρέπει να κάνει αυτές τις ερωτήσεις στο ρόλο του για να μπορέσει να τον αποδώσει.
Απλά η δυσκολία είναι ότι εμείς καλούμαστε να το κάνουμε αυτό εκείνη τη στιγμή που την ακούμε. Αυτό προϋποθέτει μια ειδική εκπαίδευση, την οποία έχουμε, μέσα από σεμινάρια που μας κάνει η ψυχολόγος, η ψυχοθεραπεύτρια της ομάδας μας, η Αγγελική Κοστάλου, δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας. Οπότε η ομάδα έχει εκπαιδευτεί και στο ψυχ κομμάτι, για να μπορεί να αναγνωρίζει. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι καλλιεργημένα τα εκφραστικά μέσα των ανθρώπων που θα δραματοποιήσουν την ιστορία, άρα να είναι ηθοποιοί για μας, για τη δική μας ομάδα. Και είμαστε η μοναδική ομάδα που λειτουργεί σε αυτό το είδος θεάτρου με επαγγελματίες ηθοποιούς. Πότε δημιουργήθηκε η ομάδα 10 και ποια ήταν η ανάγκη που σας όθησε ώστε να την δημιουργήσετε? Η ομάδα 10 δημιουργήθηκε το 2016. Συγκινούμε τώρα. Εγώ δίδασκα playback, θέατρο playback στη Δραματική Σχολή Βεάκη. Οι ηθοποιοί τελειώναν εκείνη την εποχή τη σχολή, ήταν στο τρίτο έτος. Μου δώσανε τρίτο έτος. Δεθήκαμε τόσο πολύ, γιατί μοιραζόμασταν για τις ανάγκες της πρόβας μας και της εκμάθησης αυτού του θεάτρου. Μοιραζόμασταν προσωπικά μας βιώματα και αυτό φαίνεται μας έφερε πολύ κοντά. Όχι φαίνεται, μας έφερε πολύ κοντά, όπως συμβαίνει και γενικά με αυτό το θέατρο. Και όταν τελείωσε η σχολική χρονιά και τα παιδιά πήραν πτυχίο, κανείς μας δεν ήθελε να το αφήσει. Δεν θέλαμε να χωρίσουμε, θέλαμε να συνεχίσουμε. Και συνεχίσαμε. Και είμαστε μαζί μέχρι σήμερα. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Τα δύο τελευταία, επειδή εμείς απευθυνόμαστε κυρίως σε ομάδες ευάλωτες που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρωνόμαστε. Απευθυνόμαστε και σε γενικό κοινό, όμως οι περισσότερες παραστάσεις που κάνουμε είναι για δομές που χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Τα δύο τελευταία χρόνια επιχορηγούμαστε από το Υπουργείο Πολιτισμού και μπορεί να υπάρχει η ομάδα λόγω της επιχορήγησης. Ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η επιχορήγηση, γιατί δεν έχουμε άλλα έσοδα. Και ο στόχος μας είναι, επειδή μας ζητάνε πάρα πολύ από τις δομές, θέλουν πολύ να πηγαίνουμε, συγκεκριμένα, καλά, ας μην αναφέρω δομές καλύτερα, σε κέντρα απεξάρτησης που πηγαίνουμε, μας λένε ότι μία παράσταση ίσον 5 συνεδρίες. Είναι πολύ ωφέλιμη η παράσταση για αυτούς. Οπότε αυτό δίνει και τεράστια ικανοποίηση σε εμάς. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να μπορούμε να το κάνουμε και γι' αυτό το λόγο εκπαιδεύουμε και εθελοντικές ομάδες και αυτό είναι μέσα στους στόχους μας, το να εκπαιδεύσουμε, να φτιάξουμε ένα εθελοντικό δίκτυο ανθρώπων που θα μπορούν να το υποστηρίξουν, να υποστηρίξουν περισσότερες παραστάσεις σε περισσότερες δομές. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο είδος θεάτρου? Γεια σας, εγώ είμαι ο Αντώνης. Είμαι ειδικός παιδαγωγός, ηθοποιός και επίσης ασχολούμαι με την ανθρώπινη συμπεριφορά σε επίπεδο έρευνας και αποκατάστασης. Η σχέση με το playback πάει πολύ πίσω, γύρω στα 15 με 20 χρόνια, όταν συμμετείχα στο πρώτο συνέδριο παιδινοθεραπείας και δραματοθεραπείας στην Αθήνα, όπου μόλις είχε δημιουργηθεί η πρώτη ομάδα playback. Το είδα, είχα την περιέργεια, δεν γνώριζα πώς μπορώ να απευθυνθώ σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν είχα διαδίκτυο μέχρι πρόσφατα,
Μέχρι που από κοινούς γνωστούς γνώρισα άτομα της ομάδας, εκπαιδεύτηκα και ξεκίνησα κι εγώ το ταξίδι με τους 10. Γεια σας, είμαι η Θάλια. Είμαι στην ομάδα από το 2016, δηλαδή φοίτησα στη Δραματική Σχολή Βεάκη, όπου και είχα την ευκαιρία και την τύχη να βρεθώ στο μάθημα του playback. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου είχαν πει τα παιδιά ότι είχε ξεκινήσει ένα καινούριο μάθημα στη σχολή, γιατί όντως δεν υπήρχε νωρίτερα, και είχα ενθουσιαστεί από την πρώτη στιγμή. Τι με έκανε να ασχοληθώ, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, δέσαμε. Δεν θέλαμε να χωρίσουμε. Ανακάλυψα και εγώ κάτι τελείως καινούριο. Αλήθεια είναι πως δεν ήξερα τι εστί playback μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό που με κάνει ακόμα και σήμερα να νιώθω ευγνώμων που είμαι στη συγκεκριμένη ομάδα και που κάνω και το συγκεκριμένο είδος θεάτρου, είναι ότι πραγματικά έχει πάντα κάτι να σου δώσει. Έχει πάντα αυτή την γοητεία, έχει πάντα αυτό το βάθος της εμπιστοσύνης που θα βρεις με καινούριους ανθρώπους εκείνη ακριβώς τη στιγμή που τους γνωρίζεις. Και είναι, δεν ξέρω, είναι μαγικό. Καλησπέρα καταρχάς και από μένα, είμαι η Αλίκη. Είμαι από τα νεότερα μέλη της ομάδας, μπήκα το 2018. Εγώ σπούδαζα σε μια άλλη σχολή, στο Θέατρο των Αλλαγών, όπου εκεί επίσης δίδασκε η Λίλα playback. Πήρα το μάθημα χωρίς να ξέρω ουσιαστικά τι είναι ακριβώς αυτό. Με μάγεψε από τα πρώτα μαθήματα, μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν μου έκανε η Λίλα την πρόταση να μπω στην ομάδα, καταρχάς ένιωσα τιμή που με διάλεξε να συμμετέχω στην επαγγελματική ομάδα. Και σίγουρα ήταν κάτι που αμέσως ήθελα να το κάνω, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν είδος, αυτό το μοίρασμα, αυτό το επιτόπου ακούω κάτι και το παίζω επί σκηνής, αυτό το ότι θα δώσεις κάτι στον άλλον, θα δώσεις και θα πάρεις. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Γεια σας, αρχικά να πω ότι είμαι η Ελισάβετ. Τι με έκανε να ασχοληθώ. Είμαι από τα παιδιά που ξεκίνησαν μέσα από τη σχολή και στο ήδη στρεσογόνο περιβάλλον της σχολής, το μάθημα αυτό για μένα ήταν πολύ γαλήνιο, ας πω, ανακουφιστικό. Οπότε το ότι ήρθα ακόμα πιο κοντά με τα παιδιά και αγαπηθήκαμε, μοιραστήκαμε πολύ δικά μας πράγματα και μέσα από αυτά τα προσωπικά μας βιώματα δημιουργήσαμε τέχνη. Εμένα αυτό με έκανε να μην θέλω να φύγω και να είμαι εδώ και να τους θεωρώ η οικογένειά μου εδώ. Αυτό με έκανε να είμαι εδώ. Γεια σας, είμαι η Λίνα. Εγώ δεν ήμουνα στην αρχή στην ομάδα, μπήκα λίγο πιο μετά. Παρακολουθούσα τα παιδιά στις παραστάσεις που κάνανε στη σχολή. Άκουγα πριν τις παραστάσεις τι είναι αυτό το playback και ήμουνα πάρα πολύ εκστασιασμένη. Αισθανόμουν από πριν ότι θα με αγγίξει χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι. Και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να μπω στην ομάδα, αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί δεν πίστευα ότι κάτι το οποίο το ακούς και σου φέρνει έκσταση και θεωρείς ότι θα ήθελες να είσαι μέσα, ότι ξαφνικά είσαι. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η ομάδα και γενικά το είδος ασχολείται με κάτι πολύ πιο βαθύ από το θέατρο όπως το έχουμε συνηθίσει. Ναι, γεια σας, με λένε Νίκο. Και εγώ ήμουνα ουσιαστικά από τη σχολή ξεκίνησα. Τι με έκανε να ασχοληθώ, νομίζω ότι ήταν σε προσωπικό επίπεδο καθαρά εγωιστικά. Ξεκίνησα με το ότι αισθανόμουν ότι γίνομαι καλύτερος συνολικά. Καλλιεργούσα πολύ περισσότερο την συναίσθησή μου. Το ότι ήμουν πολύ πιο alert, που θεωρώ ότι βοηθάει σε ό,τι έχω να κάνω και στη ζωή μου και πάνω στο επάγγελμα και στο ότι χτίστηκε μία ομάδα. Μου άρεσε πάντα να είμαι μέλος μίας ομάδας, να αισθάνομαι ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, πηγαίνουμε κάπου μαζί. Είναι κάτι που με κάνει και αισθάνομαι καλά και αισθάνομαι και ασφαλής. Τι μπορεί να αποκομίσει ένας ηθοποιός από το Playback Theater? Μοιράζεται ο θεατής μία προσωπική ιστορία,
δεν βρίσκω κάτι άλλο πιο τιμητικό από αυτό. Το γεγονός ότι πας και κάποιος άνθρωπος σου λέει κάτι πολύ προσωπικό, εκτιθέμεθα εκείνη τη στιγμή και εμείς και αυτός όμως, ο οποίος δεν οφείλει να εκτίθεται, διότι δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Εμείς εκπαιδευόμαστε 3 χρόνια στις δραματικές σχολές, προκειμένου να βγάζουμε κομμάτια δικά μας, αυτά που μας αγγίζουν και που υπηρετούν ανάλογα τον κάθε ρόλο. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Και το γεγονός ότι οποιαδήποτε προσωπική ιστορία, από την πιο απλή μέχρι την πιο σπουδαία ίσως, πάνω στη σκηνή γίνεται μαγευτική. Πολλά. Πιστεύω ότι ένας ηθοποιός και όχι μόνο ο ηθοποιός, ο άνθρωπος, αποκτά κάποιες ποιότητες, καλλιεργεί κάποιες ποιότητες, όπως είναι το να ακούω τον άλλον, να πραγματικά να ακούσω, να μπω στη θέση του άλλου, για να μπορέσω να ενδεχομένως να του προσφέρω και κάτι. Οπότε σίγουρα σαν άνθρωπος έχω πάρει και σαν ηθοποιός καλλιεργείς πραγματικά τα εκφραστικά σου μέσα με όλους τους τρόπους. Εφόσον μιλάμε για αυτοσχεδιασμό, μιλάμε για οποιοδήποτε εκφραστικό μέσο έχει καλλιεργήσει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να εστιάσει πιο πολύ στο χορό ή στο τραγούδι ή σε ό,τι έχει στη βαλίτσα του, ας πούμε. Οπότε έχω πάρει και παίρνω συνεχώς πολλά. Πάρα πολλά. Σίγουρα ότι δουλεύει όλα του τα εκφραστικά μέσα, δουλεύει πάρα πολύ ως ηθοποιός λόγω του αυτοσχεδιασμού. Καλείται εκείνη τη στιγμή επιτόπου να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει πρόβα πιο πριν ή που δεν ξέρει τι θα είναι αυτό που θα παίξει. Αλλά σίγουρα για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο στοιχείο και αυτό ότι πρέπει να κουμπίσεις την ιστορία του αλουνού, να τη νιώσεις, να ταυτιστείς κάπου, να ψάξεις αυτό που θέλει να σου πει και δεν στο λέει και στο τέλος να του δώσεις και κάτι από αυτό, να του δώσεις μία λύση, να του δώσεις κάπου να ακουμπήσει. Δεν φεύγει απλά έτσι ότι είδα μία παράσταση, αλλά φεύγει με έναν θετικό, πάντα ελπίζουμε, προβληματισμό πάνω σε αυτά που μας είπε και πάνω σε αυτά που εμείς του δώσαμε αντίστοιχα. Αρχικά, μάλλον θα μιλήσω για τη δική μας ομάδα καλύτερα, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι άλλες. Το να γίνεται καλύτερος ως άνθρωπος, που για μένα είναι απαραίτητο στοιχείο σε όποιον καλλιτέχνη, σε όλα θα έλεγα, ειδικά σε εμάς. Οπότε, το να βελτιώνεσαι σαν άνθρωπος και να μαθαίνεις να ακούς, να φουγκράζεσαι, να μην κρίνεις, και ξαναλέω, να παράγεις τέχνη σε αυτό, για μένα είναι σπουδαίο. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να το έχει κάθε καλλιτέχνης. Και εντάξει, να μην στέκεσαι μόνο σε αυτό πώς εσύ θα γινώσουν καλύτερος άνθρωπος, αλλά και να δώσεις και μια δεύτερη υπόσταση στο τι θα σκεφτόταν ένας ηθοποιός που το αντιμετωπίζει σαν ρόλο, οπότε ψάχνοντας το από κάτω κείμενο, ας πούμε, από αυτό που λέει, γιατί μας ενδιαφέρει, όπως μας ενδιαφέρει και στους ρόλους. Αλλά με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και προστασία, ακόμη μεγαλύτερη, γιατί οι ρόλοι είναι απέναντί σου. Σε βλέπουν, σε κρίνουν. Οπότε, γι' αυτό. Ένας ηθοποιός, ένας άνθρωπος, θεωρώ ότι μπορεί να αποκομίσει από όλο αυτό κάτι και για την προσωπική του ζωή. Προσωπικά αισθάνθηκα ότι έγινα καλύτερος άνθρωπος. Έμαθα να ακούω ανθρώπους που δεν τους ήξερα, δηλαδή το κοινό μας, στα προβλήματά τους, στις ιστορίες τους, τις πιο καθημερινές. Και έτσι κατάλαβα ότι μπορώ να ακούσω και τους δικούς μου ανθρώπους, τους γονείς μου, τη σχέση μου, τους φίλους μου και να είμαι εκεί και να τους ακούω, χωρίς να μιλάω, χωρίς να ξέρω τι λέω. Και ταυτόχρονα το ίδιο γίνεται και στο θέατρο. Παίζουμε, ελπίζοντας, και εννοείται προσπαθούμε πάρα πολύ, να ξέρουμε τι παίζουμε, χωρίς να τραυματίσουμε τον άλλον, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας ηθοποιός, δεν ξέρω, ο ηθοποιός Νίκος έχει αποκομίσει το ότι βλέπω ότι στη ζωή μου το έχουν πει πολλές φορές, το ότι πλέον ακούω και συζητάω καλύτερα. Είμαι καλύτερος σε μία συζήτηση, δηλαδή δεν περιμένω τη στιγμή να πω εγώ το δικό μου, περιμένω να ακούσω, να αισθανιστώ αυτό που έχω ακούσει και να μιλήσω. Οπότε γίνομαι καλύτερος συνομιλητής στη ζωή μου.
Αυτό που έχω αποκομίσει επίσης από το playback, πέρα από το ότι κάθε φορά είναι κάτι καινούριο και αυτό με εξιτάρει, το ότι δεν θα μπορούσε μια ρουτίνα ποτέ, θυμάμαι πολύ, ήταν μια στιγμή που μου φέρατε εσείς τώρα στο μυαλό με κάποιες ερωτήσεις που έγιναν πριν. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει και παίξαμε στις φυλακές, όταν είχα επιλεγεί στο μεγάλο playback να παίξω το ρόλο ενός κυρίου που ήταν από εκεί. Μ' είχε πει μια ιστορία που είχε χάσει ένα φίλο και όλα αυτά και αφού τελείωσε η ιστορία και τελείωσε και η παράσταση, ήταν μια κλασική φιγούρα, πολύ άγρια, πολύ, δεν με είχε κοιτάξει καθόλου και ήρθε και απλά και μου έδωσε το χέρι του χωρίς να με κοιτάξει στα μάτια και μου είπε «Σε ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου» και αυτό το κράτησα και το κρατάω μέχρι και σήμερα. Γεια σας και από μένα, είμαι η Άλκιστη. Είμαι κοινωνική λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια μέσω τέχνης και στις παραστάσεις playback συμμετέχω ως εικαστικός. Η ιστορία έχει ως εξής. Πριν από κάποια χρόνια πέρασα από μία οντισιόν μιας ομάδας που τότε με ενδιέφερε να κάνω την εκπαίδευση και πέρασα αυτή την οντισιόν χωρίς να είμαι ηθοποιός. Έκανα λοιπόν την εκπαίδευση σαν να είμαι ηθοποιός ή σαν να με ενδιαφέρει τέλος πάντων αυτό. Και στην πορεία είδα ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα ακριβώς να το τρέξω ως ηθοποιός και να συμμετέχω στην ομάδα αυτή με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε όμως αυτή η δυνατότητα να ζωγραφίζω την ώρα των παραστάσεων, οπότε μπαίνοντας μετά στην ομάδα των 10, με πάρα πολύ χαρά, γνωρίζοντας τη Λίλα και καιρό πριν, ουσιαστικά μπήκα και αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποτυπώσω με χρώματα και σχήματα κομμάτια των ιστοριών που ακούγονται εκείνη την ώρα από τους θεατές. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι από τους θεατές λένε προσωπικές ιστορίες, οι ηθοποιοί παίζουν τις ιστορίες αυτές και την ώρα που παίζουν τις ιστορίες, εγώ ζωγραφίζω. Στο τέλος της παράστασης έχει δημιουργηθεί ένα εικαστικό έργο που είναι φτιαγμένο από διάφορα στοιχεία των ιστοριών που ακούστηκαν. Άλκιστη, θα ήθελα να μου πεις πόσο δύσκολο είναι σαν εικαστικός να αναπτύξεις τις ιστορίες που αναπτύσσονται και παρουσιάζονται από την υπόλοιπη ομάδα. Οι ιστορίες που ακούγονται φιλτράρονται μέσα από ένα δικό μου τρόπο σκέψης, διότι ακούγοντάς τις διηγείρονται συναισθήματα και σκέψεις και έτσι είναι σαν με ένα μαγικό τρόπο το χέρι μου να διαλέγει ένα χρώμα, ένα πινέλο και κάτι να αρχίσει να φτιάχνει εκεί, κάτι να σκαρώνει, σχεδόν από μόνο του θα μπορούσα να πω. Και όλο αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ως δύσκολο, αλλά ως μαγικό και ιδιαίτερο. Και το όμορφο είναι ότι στο τέλος κάθε παράστασης υπάρχει ένα έργο, ένα εικαστικό έργο, και κάθε φορά το έργο είναι διαφορετικό, με άλλα χρώματα, άλλα σχήματα, τόσο μοναδικό όσο είναι και η κάθε μία παράσταση ξεχωριστά. Με τι κριτήριο σηκώνεστε κάθε φορά στην ιστορία των θεατών και αν υπάρχει κάποια από αυτές τις ιστορίες που σας άγγιξε περισσότερο? Το κριτήριο είναι να σε αγγίζει η ιστορία του άλλου, να βρίσκεις κοινά στοιχεία. Δεν έχει σημασία το φύλο, δεν έχει σημασία η ηλικία, δεν έχει σημασία απαραίτητα να είναι κοινές οι καταβολές σας. Μπορεί κάποια ψήγματα από την πορεία της ζωής του καθενός, του ηθοποιού και του θεατή εκείνη τη στιγμή, να συγκλίνουν. Οπότε είναι ένα βασικό κριτήριο για να σηκωθεί ο ηθοποιός, γιατί έτσι θα αποδώσει τον καλύτερο του εαυτό, θα πάει παραπέρα την ιστορία, θα κάνει μια πρόταση στον θεατή, εμείς τον λέμε αφηγητή τον θεατή συγκεκριμένα, γιατί μας αφηγείται την προσωπική του ιστορία. Οπότε είναι βασικό κριτήριο στο εργαλείο που λέγεται playback, την ώρα της παράστασης, οι ηθοποιοί να λειτουργούν με αυτό το κριτήριο, του να επιλέξουν να σηκωθούν σε μια φόρμα και σε μια ιστορία που τους αγγίζει συναισθηματικά. Απλά υπάρχει το όριο του επαγγελματία, ο οποίος οφείλει να το διαχειριστεί πάνω στη σκηνή. Σκοπός είναι να συγκινήσω τον θεατή μου, σκοπός είναι να του κάνω μια πρόταση να πάει παραπέρα. Δεν είναι σκοπός η προσωπική μου μόνο λύτρωση και ικανοποίηση και ότι εγώ το βγάζω από μέσα μου. Αυτός είναι και ο διαχωρισμός του ερασιτέχνη από τον επαγγελματία ηθοποιό. Τώρα σε σχέση με ιστορίες,
Υπάρχουν αρκετές ιστορίες, ο καθένας από εδώ έχει ταυτιστεί με πάρα πολλές ιστορίες, όμως υπάρχει το απόρριτο στο δικό μας χώρο, στο δικό μας είδος θεάτρου. Είναι ένα άτυπο συμβόλαιο, την ώρα που έρχονται οι άνθρωποι στο θέατρο, τους το λέμε, αλλά ισχύει κιόλας, ότι οι ιστορίες που μοιράζονται μένουν στο θέατρο. Μοιράζονται, ακούγονται, εξελίσσονται, αλλά δεν βγαίνουν προς τα έξω. Με αυτό το κριτήριο προσωπικά δεν μπορώ να μοιραστώ κάποια ιστορία. Τις έχω μέσα μου, τις έχω μοιραστεί με τους ανθρώπους ένα βράδυ. Αυτό έφυγε, ήταν για μία στιγμή και είναι μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα διαδώσουμε. Όπως αντίστοιχα, εκτός από τα δικά μας πρόσωπα ή τους χώρους που παίζουμε, ποτέ, μα ποτέ, δεν βιντεοσκοπούμε παραστάσεις μας ή δεν βγάζουμε ξεκάθαρα πρόσωπα των ανθρώπων, διότι έχουν έρθει να μοιραστούν κάτι πολύ προσωπικό. Πριν από 2-3 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι σε ποιο θέατρο ήταν, νομίζω ότι από σκοπού το έχω βγάλει από τη μνήμη μου, ήταν κάποια ιστορία που ο αφηγητής περιέγραψε μια πολύ έντονη στιγμή απώλειας. Ο τρόπος που το περιέγραφε και αυτό που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ήταν κάτι που το βίωσα τόσο δυνατό που αισθάνθηκα το χέρι μου να αρχίσει να τρέμει. Δεν ήξερα τι χρώμα να διαλέξω, δεν ήξερα να ξεχωρίσω το δικό του και το δικό μου και ήταν η κινητήρως δύναμη οι ηθοποιοί που ξεκίνησαν να παίζουν την ιστορία και με αφορμή τις πρώτες λέξεις που άκουσα από εκείνους πήρα τα πρώτα χρώματα και ξεκίνησα να ζωγραφίζω κάτι που τελικά και ο ίδιος μετά το τέλος της παράστασης ήρθε και με βρήκε ο αφηγητής και είπε ναι, το αποτύπωσες ακριβώς όπως το αισθάνθηκα, το βλέπω και θα ήθελα να το πάρω μαζί μου και του το έδωσα. Ωραία είναι τις φορές που ουσιαστικά η ιστορία σε βοηθάει στο να σηκωθείς. Στο ότι δηλαδή ταυτίζεσαι με κάτι, είτε ακόμα και να μην ταυτίζεσαι, να είναι κάτι που θεωρητικά θέλεις να παίξεις, που σου κινεί το ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φορές που η ιστορία ούτε σε βοηθάει, ούτε ταυτίζεσαι, ούτε θέλεις να την παίξεις. Και εκεί είναι το κομμάτι που έρχεται για εμάς, το πόσο γρήγορα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό και πόσο σε ετοιμότητα είμαστε να καλύψουμε αυτή τη θέση, στο να σηκωθούμε, να κάνουμε ακόμα και την ιστορία που δεν θα θέλαμε να κάνουμε, μόνο και μόνο για να μπορέσει να βγει η παράσταση, είτε η συγκεκριμένη ιστορία, και να μπορέσει να προχωρήσει το ότι κάνουμε. Διότι δεν είναι πάντα, δεν είμαστε πάντα στην ευχάριστη θέση να θέλουμε να παίξουμε αυτό που ακούμε. Τυχαίνει πάρα πολλές φορές, δηλαδή δεν είναι τόσο κακό, αλλά ουσιαστικά σε αυτό δουλευόμαστε και όλα, ακόμα και σε αυτές τις ιστορίες, να μπορέσεις να πάρεις το σωστό κομμάτι και να το δώσεις πίσω. Πάνω σε αυτό που είπε ο Νίκος, να πω και εγώ ότι σκεφτόμουν πριν με βάση τα λόγια του Αντώνη και της Άλκης, πόσο σπουδαίο είναι να σου εμπιστεύεται κάποιος κάτι δικό του, μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις, όντως κι εγώ έχω ξυνήσει ή έχω κουμποθεί, γιατί δεν έρχονται όλοι με τόσο καλή διάθεση το να μοιραστούν κάτι δικό τους, που ακόμα και το πιο μικρό είναι σπουδαίο και μόνο που το είπανε και εκτεθήκανε και που μας εμπιστεύτηκαν. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι που είτε έχουν κριτική διάθεση, είτε έρχονται γιατί απλά ο ναρκισισμός τους, δηλαδή αυτό που λένε, έχουν ανάγκη να το πούνε, αλλά όχι μόνο με έναν τόσο αθώο και αγνό τρόπο. Και εκεί εγώ, ας πούμε, σε αυτά που λέει ο Νίκος, είναι που και εγώ κουμπώνομαι, γιατί δεν είναι έτοιμοι ούτε να ακούσουν τις ερωτήσεις που θα προκύψουν από αυτά που λένε από τη Λίλα, ούτε θα ακούσουν κάτι που έχουμε εμείς να τους πούμε με τη δική μας οπτική. Αυτά. Άνω τελεία. Θέλω να πω βέβαια ότι όλο αυτό που κάνουμε για να γίνει η παράσταση και για να φτάσει στο σημείο αυτό που φτάνει γίνεται μέσω της βοήθειας της Λίλας, που πέρα από το ότι συντονίζει τυπικά την παράσταση,
βοηθάει και στο να πάνε η ιστορία σε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί κάποιοι μπορεί να ξεκινήσουν να πούνε κάτι, να μην το ολοκληρώσουν. Δηλαδή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η Λίλα σε αυτό που κάνει, που τους βοηθάει να ανοιχτούν, να πούν ακριβώς πιο ξεκάθαρα αυτό που θέλουν, ή ίσως πολλές φορές να πατήσει στα σημεία τα οποία φοβούνται να μας δείξουν τόσο πολύ και να παρουσιάσουν προς τα έξω. Και όλο αυτό μετά σε αποτέλεσμα το παίρνουμε εμείς από την κουβέντα μεταξύ των αφηγητών και της Λίλας και το κάνουμε παράσταση. Καμιά φορά μας ρωτάνε αν είναι θεραπεία ή θέατρο. Και εμείς απαντάμε κατηγορηματικά ότι είναι θέατρο, γιατί μπορεί να εμπεριέχεται το θεραπευτικό κομμάτι από τη στιγμή και μόνο που θα βγει ένας θεατής να πει το βίωμά του είναι θεραπευτικό από μόνο του αυτό, πόσο μάλλον να το δει και δραματοποιημένο. Αλλά εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική, στο αισθητικό αποτέλεσμα. Και αυτό το δουλεύουμε πάρα πολύ και αυτό είναι που ίσως να μας ξεχωρίζει και από αντίστοιχες ομάδες. Γιατί αποτελούμαστε από επαγγελματίες ηθοποιούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα χειρίζονται τη φωνή τους και το σώμα τους. Οπότε δεν μας αφορά το να βγει μόνο κάτι το οποίο να αγγίξει το θεατή, φυσικά και το μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως και το πώς θα βγει. Μας ενδιαφέρει και η εικόνα, το εικαστικό. Η κραυγή να είναι σωστή, να μην είναι στριγγλιά. Το σώμα να κινείται επειδή εμείς του έχουμε πει να κινείται με αυτόν τον τρόπο. Εμείς το έχουμε μάθει το σώμα να κινηθεί. Εμείς δίνουμε τις οδηγίες στο σώμα και στη φωνή για το πώς θα εκφραστούν. Οπότε γι' αυτό είναι τέχνη και όχι θεραπεία. Η θεραπεία εμπεριέχεται όπως σε όλες τις μορφές τέχνης. Και κάπου εδώ το Sold Out by Art Magazine έφτασε στο τέλος του. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα 10 που ήταν μαζί μας σήμερα και μας αφηγήθηκε τις ωραίες ιστορίες του Playback Theater. Εσείς παραμένετε πάντα στο 7Art, στο κανάλι των τεχνών, όλο το 24ωρο με τις αγαπημένες εκπομπές του. Και βέβαια να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να πατήσετε και το καμπανάκι έτσι ώστε να έρχεται ειδοποίηση όποτε υπάρχει live βίντεο και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, Facebook, Twitter και Instagram. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ.